Λοιπόν, θέλω να πάω στο καλό συνάδελφο και οικονομολόγο και από τους ερευνητές ρεπόρτερ, το Λεωνίδα το Βατικιώτη. Καλημέρα, Λεωνίδα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση αυτή η ανάρτηση στο Twitter και τη δανειστήκαμε σήμερα, ότι τι υποκρισία, έρχεται το τεχνικό κλιμάκιο, το αρμόδιο τεχνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παράσχει τεχνογνωσία σε μια χώρα που το 10 με την επιβολή της Τρόικας διέλυσε το σιδηρόδρομο. Ακριβώς. Η υποκρισία μπορούμε να την εντοπίσουμε σε πολλά επίπεδα, Γιώργο. Καταρχήν, στο επίπεδο της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λεωνίδα, αν το σταθερό σου είναι ασύρματο, πήγαινε κοντά στην πηγή ή κάπως αλλιώς, γιατί κάνει διακοπές. Ναι, έλεγα το εξής. Ωραία. Ότι το πρώτο επίπεδο υποκρισίας είναι βλέποντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδηλώνει το ενδιαφέρον της να υποστηρίξει τεχνοκρατικά την Ελλάδα. Πρέπει να θυμίσουμε, και μάλιστα ακούσαμε ότι απορεί και εξανίσταται πού πήγαν τόσα εκατοντάδες εκατομμύρια που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια, 700 εκατομμύρια ότι έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια για τον εξυγχρονισμό και την υποστήριξη των ελληνικών σιδηροδρόμων, δήλωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τώρα εμφανίζεται να είναι αμέτωχη άμυρη του εγκλήματος. Εδώ πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας πως αν τυχόν και ο κρατικός προϋπολογισμός εμφανίσει ένα δημοσιονομικό έλλειμμα κατά ένα δεκαδικό ψηφίο μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο, έχουμε δει κατ' επανάληψη ο προϋπολογισμός να επιστρέφεται πίσω στην Αθήνα και να ζητάνε να γίνει αναθεώρηση, έτσι ώστε το δημοσιονομικό έλλειμμα ή το πλεώνασμα στις περισσότερες περιπτώσεις να είναι στο επίπεδο που πρέπει. Θέλω να πω ότι υπάρχουν απίστευτοι μηχανισμοί, τερατώδεις μηχανισμοί ελέγχου των δημοσιονομικών, έτσι ώστε να τηρείται η δημοσιονομική πειθαρχία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σωστό. Αυτοί οι μηχανισμοί τόσα χρόνια γιατί δεν είχαν ενεργοποιηθεί? Τόσα χρόνια λοιπόν αυτοί οι μηχανισμοί αδιαφορούσαν για το τι γίνεται στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, ή μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι ήξεραν τι γίνεται, γιατί όταν κόβεις δημόσιες δαπάνες, τι πιο φυσιολογικό από το να βρεθούν τα δημόσια νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια και τα σχολεία και υποδομές όπως είναι οι σιδηρόδρομοι να είναι υποχρηματοδοτούμενοι και σε μια κατάσταση κατάρρευσης όπως ήταν οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Επίσης αυτοί οι οργανισμοί και ειδικότερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία τηλεφώνησε στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ξέρουν πάρα πολύ καλά τις αιτίες της κρίσης. Οι ακροατές μας, αν θέλουν να αναζητήσουν τις αιτίες για τους 57 τουλάχιστον νεκρούς του δυστυχήματος στα Τέμπη, ας κάνουν μια αναζήτηση να δούνε το 2010 ο τότε υπουργός, ο Δημήτρης Ρέπας, που αποδεικνύεται ο λετήρας, ο μοιραίος άνθρωπος για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, τι έλεγε και στην Ελληνική Βουλή και στα διάφορα μέσα ενημέρωσης. Έβγαινε συνέχεια με αποκαλύψεις για τους υψηλόμισθους και τους τεμπέληδες του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας. Ήταν ένα παραμύθι που το ακούγαμε κατ' επανάληψη. Να επανέρχεται κάθε 2-3 μήνες τη μία για τον Οργανισμό Λιμένα Πειραιά, την άλλη για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας, την άλλη για τους γιατρούς, πιο πρόσφατα για τη Λάρκο κτλ. Κτλ. Και τι βλέπουμε στη συνέχεια? Αυτό το παραμύθι, η κατάληξή του, το τελευταίο του επεισόδιο, είναι η ιδιωτικοποίηση και η κατάρρευση. Αυτά λοιπόν όλα τα ήξερε, Γιώργο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με δική της υπόδειξη συνέβησαν. Εννοώ η δραματική μείωση των κρατικών χρηματοδοτήσεων στο σημείο να φτάσουμε δηλαδή εδώ που έχουμε φτάσει. Και εδώ να σου πω τι συνέβη. Είδαμε να μειώνονται ακόμα και κατά 50% οι προϋπολογισμοί τέτοιων ευαίσθητων οργανισμών τα χρόνια του μνημονίου. Στη συνέχεια οι μετέπειτα διοικήσεις, όλες οι μετέπειτα και οι διοικήσεις και οι πολιτικές ηγεσίες, σου λέει εάν λειτουργήσαν με το 50% του κόστους, γιατί εγώ να το επιστρέψω εκεί που ήταν πριν την κρίση τη δεκαετία του 2000. Να μια, για πρώτη φορά ακούω μια εξήγηση που δένει με αυτή τη διαχρονική αναποτελεσματικότητα. Όπως έχεις δίκιο, αφού σου λέει τη δουλειά την κάνουμε με το 50%, ναι, μάλιστα. Και μάλιστα και κατά αυτόν τον τρόπο διατήρησαν τους προϋπολογισμούς τους σε αυτά τα απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα που οδήγησαν στο ατύχημα το οποίο είδαμε στα Τέμπη.
οι ακροατές μας για να έχουν μια πιο γλαφυρή, πιο ανάγλυφη εικόνα αυτής της κατάστασης της δημόσιας μηχανής, ας φέρουν στο μυαλό τους τον Έλληνα πυροσβέστη και τον Ρουμάνο πυροσβέστη που ήρθε στην Εύβοια το καλοκαίρι του 2021 για να σβήσει τις φωτιές. Εδώ αυτό που βλέπουμε δηλαδή μπροστά μας είναι στην πραγματικότητα ένα κράτος το οποίο υποχρηματοδοτεί όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες του, και αυτό, Γιώργο, πρέπει να ξέρουμε ότι έχει πάρα πολλά πολύ σοβαρά αποτελέσματα. Καταρχήν είναι στην ίδια την ασφάλεια του πολίτη, στην ίδια την ποιότητα ζωής των κατοίκων αυτής της χώρας. Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι αυτό. Μετά υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις. Η εφοδιαστική αλυσίδα τι γίνεται? Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σταθερή μείωση στο μεταφορικό έργο της Hellenic Train, της ιταλικής εταιρείας που αγόρασε την Trenhotel. Ο λόγος είναι ότι έχει μειώσει τα δρομολόγια και πλέον με τις καθυστερήσεις, με τα άπειρα ατυχήματα και τα μικροατυχήματα που συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά στο δίκτυό της, οι Έλληνες πολίτες δεν επιλέγουν πια το ελληνικό τρένο. Υπάρχουν όμως και άλλες επιπτώσεις. Στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη μεταφορά εμπορευμάτων δηλαδή, και μιλάμε εδώ για εμπορεύματα πρώτες ύλες, ημιτελή προϊόντα και τελικά προϊόντα, τα οποία τα περιμένουν προκειμένου να λειτουργήσουν χιλιάδες επιχειρήσεις. Ας σκεφτούμε τις επιπτώσεις που υπάρχουν στον τουρισμό. Ξέρουμε πολύ καλά πως τα τελευταία χρόνια μία από τις πιο ακμάζουσες μορφές τουρισμού είναι ο τουρισμός μέσω του σιδηροδρόμου. Η Ελλάδα, αυτά τα υπέροχα τοπία που έχει, προσφέρονται πάρα πολύ για να έρχεται ο κόσμος και να γνωρίζει την Ελλάδα μέσω του σιδηροδρόμου. Όταν βγαίνει αυτή τη στιγμή οι New York Times, βγαίνουν και λένε πως η Ελλάδα έχει το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό σύστημα σε όλη την Ευρώπη, καταλαβαίνουμε ότι η λιτότητα έρχεται να καταστρέψει τη φήμη της Ελλάδας ακόμη και ως τουριστικού προορισμού. Και σε αυτή την κατάσταση δεν είναι άμυρη ευθυνών η κυβέρνηση, Γιώργο. Τώρα πες μου, Λεωνίδα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος είναι στα κάγκελα εξοργισμένος. Πριν από λίγο ξεκίνησε την συνέντευξη τύπου ο νέος υπουργός υποδομών και μεταφορών, ζητώντας ειλικρινή συγγνώμη. Δεν φτάνει η σκέτη συγγνώμη, τώρα έγινε ειλικρινή η συγγνώμη. Δηλαδή, τις προηγούμενες μέρες ήταν έτσι και έτσι συγγνώμη. Πώς όμως τελικώς φτάνουμε σε μία εικόνα όπου για όλα φταίει ο άλλος? Ναι, η κυβέρνηση, αν ήθελε να ζητήσει συγγνώμη, έπρεπε να περιγράψει τις αιτίες για την διάλυση των ελληνικών σιδηροδρόμων. Και οι αιτίες εδώ δεν είναι η Ιταλή, που είναι προφανώς η άμεση υπεύθυνη. Η αιτία για το συγκεκριμένο ατύχημα σε πρώτο πλάνο βρίσκεται στο Ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών επί κυβέρνησης του Καραμαλή. Τις προηγούμενες ημέρες είδαμε θαυμάσια ρεπορτάζ από εφημερίδες που δείχνουν ότι η σύμβαση, η οποία υπογράφτηκε το 2022, κατάφερε να χρηματοδοτεί ως άγονη γραμμή με 50 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο το ελληνικό δημόσιο, τη Hellenic Train, τη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το ελληνικό δημόσιο παραιτήθηκε από επενδύσεις που έπρεπε να κάνει 650 εκατομμυρίων. Εδώ λοιπόν, εάν δεν ονομαστούν συγκεκριμένα... Οι Ιταλοί παραιτήθηκαν από τις επενδύσεις. Συγγνώμη, οι Ιταλοί παραιτήθηκαν. Το ελληνικό δημόσιο μια υποχρέωση είχε να εγκαταστήσει τα συστήματα ασφαλείας. Αφού δεν τα εγκαταστά, έπεσαν οι επενδύσεις των Ιταλών στα 57 εκατομμύρια. Ακριβώς. Καλά πάμε. Ακριβώς. Ναι. Εάν λοιπόν η συγγνώμη ήταν πραγματική και ουσιαστική, το ελληνικό δημόσιο πρέπει να κατονομάσει τις ευθύνες του, πρέπει να δώσει τη δημοσιότητα τη σύμβαση που έχει γράψει, που έχει υπογράψει με τους Ιταλούς. Δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα, πρέπει να πούμε. Ακριβώς, ποτέ. Θεωρείται κρατικό μυστικό πια. Μία σύμβαση που αφορά την ασφάλεια τη δική μου, τη δική σου, του κάθε Έλληνα πολίτη για ένα δημόσιο αγαθό όπως είναι οι μεταφορές. Μισό λεπτό, θέλω να το καταλάβει ο κόσμος αυτό, Λεωνίδα. Τρία χρόνια τώρα αυτή η σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ ελληνικού δημοσίου και της ιταλικής εταιρείας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Κατά τα άλλα, μιλάμε για διαφάνεια. Εγώ θα πω το πιο απλό, που βεβαίως ακριβώς αφορά τον κάθε πολίτη αυτή τη σύμβαση. Ακριβώς. Μιλάμε για διαφάνεια και για ανοιχτά βιβλία σε μια εποχή που μια σύμβαση τόσο μεγάλη σημασία για την οικονομία, για την ασφάλειά μας, για την κοινωνία, παραμένει μυστικό. Εδώ αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, Γιώργο, είναι το εξής, είναι ότι αυτή η σύμβαση κρύβει
τερατώδη πράγματα. Υπέγραψαν τερατώδη πράγματα η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό το λόγο φοβάται να τη δώσει στη δημοσιότητα και μάλιστα με μια εταιρεία η οποία δεν είναι και από τις πιο καθαρές και διαφανείς εταιρείες που έχει η Ευρώπη, ούτε καν η ίδια η Ιταλία. Έτσι. Ισχύει αυτό που έστειλε ο ακροατής με βάση τα δημοσίευματα του Ιταλικού τύπου ότι έχει κάνει συμφωνία με την Ιταλική δικαιοσύνη για ξέπλυμα ναρκοχρήματος και πάει λέγοντας μαφίας. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα για αυτή την εταιρεία σε αγγλόφωνα μέσα ενημέρωσης και σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα. Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι ουσιαστικά να πατήσει πόδι στην εταιρεία, να επανακρατικοποιήσει όλο το σιδηροδρομικό, το μεταφορικό έργο, επικαλούμενη το γεγονός ότι η Τρενοσέ, η Hellenic Train δηλαδή πλέον, δεν έχει αποδειχθεί, έχει αποδειχθεί μάλλον πια ότι δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις που ανέλαβε, στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις που ανέλαβε. Ξέρεις Γιώργο, δεν υπάρχει άνθρωπος σχεδόν που να έχει μπει σε τρένα, σε προαστιακό, σε τρένα και να μην έχει να διηγηθεί μια ιστορία. Θα αναφέρω τη δική μου την εμπειρία μόνο, επειδή είναι πάρα πολύ ενδεικτική, δεν είναι κάτι σπουδαίο, κάτι εξαιρετικό για το τι έχουν ζήσει περισσότεροι άνθρωποι. Οκτώβρη μήνας, ψηλόβροχο, 4 εκρήξεις στον προαστιακό, ακινητοποιείται στη μέση του πουθενά. Περιμέναμε, τη μία μας έλεγαν θα έρθει λεωφορείο, την άλλη δεν θα έρθει λεωφορείο. Έρχεται ένα λεωφορείο και για μια απόσταση, για ένα δρομολόγιο της μίας ώρας, το κάναμε γύρω στις 7-8 ώρες. Το συμπέρασμα ποιο είναι, δεν ξαναμπαίνει στον προαστιακό, δεν ξαναμπαίνει σε τρένο. Ναι. Και να πούμε και το εξής εδώ, έτσι, ότι πολύ σωστά το τρένο διαφημίζεται σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη ως ένα μέσο το οποίο βοηθάει να αντιμετωπιστεί και η κλιματική αλλαγή. Άφησε το γιο ταχύ σου και πάρε ένα τρένο και πήγε να κάνει τη δουλειά σου. Θες να πας από την Αθήνα στο Κιάτο, στην Κόρινθο, πάρε τον προαστιακό. Άμα ζήσεις μια τέτοια εμπειρία που νιώθεις λες και είσαι σε πεδίο μάχης της Ουκρανίας, να ακούγονται πάνω από το κεφάλι σου εκρήξεις τη νύχτα και να γίνεται η νύχτα μέρα, δεν ξαναμπαίνεις γιατί το θεωρείς ζήτημα ασφάλειάς σου και λες ότι είμαι τυχερός που δεν έγινε και κάτι πιο σοβαρό. Κατά συνέπεια, όταν αποφασίζουν να κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες και να πληρώνουμε πολλαπλάσια τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα στο όνομα της κλιματικής αλλαγής, γιατί δείχνουν τέτοια ολιγορία να πάρουν μέτρα για να λειτουργεί ουσιαστικά ο σιδηρόδρομος να είναι ένα γρήγορο, ασφαλές, αποτελεσματικό μέσο για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή εδώ. Κάποιος θα μπορούσε να πει το εξής, ότι υπάρχει ένας τεράστιος βρόχος συμφερόντων που είναι ενάντια στο τρένο και κάποιος θα μπορούσε επίσης να πει πως και όλη αυτή η υποβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου έρχεται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τους. Ποια είναι αυτά τα ιδιωτικά συμφέροντα? Αυτοκινητόδρομοι. Εδώ ας θυμηθούμε ποιες τεχνικές εταιρείες εμπλέκονται στην κατασκευή των σιδηρωτών αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδας και μάλιστα πρέπει να επισημάνουμε ότι εδώ υπάρχει και σύγκρουση συμφέροντος του κύριου Γεραπετρίδη, του νέου Υπουργού Μεταφορών, που ανέλαβε εξαρχιστία σχέση με αντιπρόεδρο της μιας εταιρείας. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, το δεύτερο σύστημα συμφερόντων είναι οι εταιρείες καυσίμων, οι οποίες δεν θέλουν να υπάρχουν σιδηρόδρομοι και αυτό που θέλουν να υπάρχει είναι γιο ταχύ, προκειμένου να καταναλώνεται βενζίνη, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Και το τρίτο σύνολο συμφερόντων είναι εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων και όλο το κύκλωμα αυτό του ιδιωτικού αυτοκινήτου, το οποίο σου λέει πάρε το δικό σου αυτοκίνητο, πάρε τη δική σου μοτοσυκλέτα για να κάνεις τη δουλειά σου, μην εμπιστεύεσαι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η υποβάθμιση του σιδηροδρόμου που έχει δεχθεί ένα τεράστιο πλήγμα στο κύρος του, στη φήμη του, ευνοεί αυτά τα συμφέροντα, Γιώργο. Θέλω να υπενθυμίσω στους ακροατές, γιατί μου έδωσε μια καλή πάσα εδώ, Λεωνίδα. Αυτό το απίστευτο βιβλίο ενός ανθρώπου που εκτελέστηκε ως εχθρός πατρίδας, του Νίκου Πάτσι, όπου μέσα σε όλα τα άλλα περιγράφει την αξία η χώρα να έχει σιδηρόδρομο, διότι είχε εικόνα τι γινόταν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά στην Ελλάδα, με το τέλος και του εμφυλίου, η επιλογή ήταν εντελώς διαφορετική. Ήταν οι αυτοκινητόδρομοι. Θέλω να κλείσουμε με το εξής ερώτημα. Αυτή τη στιγμή ο νέος υπουργός, λέει ότι εδώ έχουμε, κατά το μείζωνα λόγο, τραγική αλληλουχία σφαλμάτων ανθρώπινης διαχείρισης. Και εδώ μου λέει ένας ακροατής από την Αθήνα μια ερώτηση για τον κύριο Βατικιώτη. Βάσει ποιας λογικής αλληλουχίας, όταν στις 20 Φεβρουαρίου
δηλώνεται από τον παρετηθέντα Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Αχιλλέος Καραμαλή ότι οι σιδηροδρόμοι είναι εντελώς ασφαλείς, μετά το ατύχημα να μιλήσουμε για διαχρονικές ευθύνες για τη μη ασφάλεια. Γιατί δεν είχε την ευκαιρία να τις πει τις αδυναμίες στις 20 Φεβρουαρίου μέσα στη Βουλή? Άρα είναι ο νούμερο ένα υπεύθυνος. Ακριβώς. Έτσι είναι, και το πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η θεωρία του ανθρώπινου σφάλματος είναι πλυντήριο. Αποδίδουμε την ευθύνη σε ανθρώπους προκειμένου να κρύψουμε τις συστημικές αδυναμίες, τις εγγενείς αδυναμίες, τις ανεπάρκειες ενός συστήματος για το οποίο καμάρωνε η κυβέρνηση. Πόσοι δημόσιοι λόγοι, πόσα δελτία τύπου έχουν βγει από την κυβέρνηση για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, για την ψηφιοποίηση του κράτους, για το πώς το ψηφιακό κράτος έρχεται πιο κοντά και βοηθάει τον πολίτη και. Και αυτό που είδαμε είναι ένα βιβλίο του Σταθμάρχη, το οποίο έπρεπε να ντραπούν να το δείξουν, και το έδειξαν για να μας πείσουν τελικά ότι ό,τι αφορά το δημόσιο βρίσκεται έναν αιώνα πίσω, ό,τι αφορά καλύτερα την εξυπηρέτηση του πολίτη βρίσκεται έναν αιώνα πίσω, Γιώργο, και δεν έχει γίνει καμία βελτίωση για τον πολίτη. Μάλιστα. Λοιπόν, Λεωνίδας Βατικιώτης, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη προσέγγιση, όχι σε ευχάριστο κλίμα, η αλήθεια είναι. 57 άνθρωποι κατά το μείζωνα λόγο, νέοι άνθρωποι, δεν είναι πια ανάμεσά μας, και το ελάχιστο που κάνει ο κόσμος σήμερα είναι να βγαίνει στους δρόμους σου, γιατί πιστεύει ότι θα αλλάξει κάτι θεαματικά, αλλά γιατί πιστεύει ότι πια το κουτόχορτος εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Λεωνίδα. Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Καλημέρα.